Κατατίθεται τη Δευτέρα στη Βουλή το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2018. Ωστόσο, ανοιχτά θα παραμείνουν πολλά θέματα, καθώς οι οριστικοί στόχοι και τα νούμερα θα επικυρωθούν μετά το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης από τους δανειστές. Σύμφωνα με το στοίχημα του Οικονομικού Επιτελείου που αποτυπώνεται στο φετινό προσχέδιο του προϋπολογισμού, θα επιτευχθεί πλεόνασμα 0,3% πάνω από το στόχο του Μνημονίου. Μπαίνουμε σε αναπτυξιακή τροχιά. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι του χρόνου, τον Αύγουστο, θα έχουμε βγει από την Επιτροπή και τα Μνημόνια, με στόχο να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις επ' ωφελία της Ελλάδας και της τοπικής κοινωνίας. Την ίδια ώρα την πεποίθησή του ότι θα αποσαφινιστεί στην Ολομέλεια και θα ενισχυθεί ενδεχομένως το άρθρο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τη δυνατότητα ανηλίκου 15 ετών να αλλάξει ταυτότητα φύλου υπό προϋποθέσεις, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, επισημένοντας πως το ζήτημα αυτό θα φωτιστεί από όλες τις πλευρές και θα εξευρεθούν οι τρόποι να εφαρμοστεί και όλοι να συνενέσουν. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια την Δευτέρα, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι κόντρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνεται για τους ενήλικες αυτή η ρύθμιση. Για τους ενήλικες. Θα βάλετε το 18 δηλαδή, ναι. Εσείς πλαφών, έτσι. Θα βάλουμε αυτή την προϋπόθεση. Εγώ δεν πιστεύω ότι έτσι όπως είναι πρέπει να ψηφιστεί. Θα μπει στην Ολομέλεια και εκτιμώ πως το σύνολο του πολιτικού κόσμου θα έχει θετική άποψη για το λοιπόν. Δεν τους δίνω αυτό. Ξέρετε γιατί δεν τους δίνω? Γιατί δεν το δίνει ο Θεός. Όποιος πλάσει ο Θεός άρενα, πρέπει άρενα να πεθάνει. Επίσης, με την συμμετοχή ανθρώπων της εργασίας αλλά και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, ξεκίνησε το πρώτο θεματικό προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με αντικείμενο τους εργαζόμενους και τους ανέργους. Σε μια συμβολική κίνηση, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε για τόπο του συνεδρίου την Νίκαια, μια περιοχή που είναι συνδεδεμένη με τον κόσμο της εργασίας, με τους ανέργους αλλά και με την παράδοση εργατικών και κοινωνικών αναγκών, την ανάγκη στήριξη των επιχειρήσεων με φορολογικά κίνητρα και με μείωση του μη μισθολογικού κόστους, επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στην παρέμβαση που έκανε στο προσυνέδριο για τους εργαζόμενους και τους ανέργους.